μίλια. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πριν το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα είχαμε αυτά, παιδιά. Εδώ δεν τολμάνε το 81 να κάνουν τις αλληλευτικές ζώνες 12 μιλιάρια, παιδιά. Και ψαρεύουν οι Τούρκοι, οι Μαροκινοί, οι Αργεντινοί, οι Αιγύπτιοι, όλοι στο Αιγαίο από τα 6 να την καμπλέ και μετά. Και οι Ιταλοί το ίδιο, οι Πόλαυτοι και οι Ιταλοί. Γιατί δεν κάναμε αλληλευτική ζώνη στα 12 μιλιάρια, γιατί φοβόμαστε την Τουρκία. Και ψηλά το κάνουμε από την δυτική πλευρά, θα σου πούνε γιατί το κάνει στην ανατολική πλευρά, στο Αιγαίο. Έχουμε υιοθετήσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Από το 1994 παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια δυνατότητα για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και την κήρυξα όλους. Από το 1994. Τι κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους ανθρώπους, αν είστε Έλληνες κάποιοι από εσάς, δεν πρέπει ποτέ να τους ξαναψηφίσετε. Ποτέ. Γιατί, ακούστε τώρα, γιατί πολύ απλά το μέλλον των παιδιών σας είναι πλέον μαύρο, γκρίζο από αυτά τα τρία κόμματα. Δεν έκανε το αυτονόητο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Σας λέω, η κυβέρνηση σας λέει ψέματα και μιλάει για τα 6 ναυτικά μίλια. Αντί να είναι 12 λοιπόν που το λέει η Διεθνή Συνθήκη, δεν τα αυξήσαμε ποτέ μας και τώρα τι λέει η κυβέρνηση. Ναι, βέβαια, αν πάνε στα 6 και μετά, δεν υπάρχει δυσκολία. Διότι το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει τα 6 ναυτικά μιλιά. Δεν κάναμε τα 12. Ωραία, τι πείστε. Δηλαδή έχετε ένα θησαυρό στο σπίτι σας. Στο σπίτι σας, στο οικόπεδό σας. Ξέρω εγώ, λέω χίλιες λίρες. Θα μπαίνες, 5 λίρες, που είναι ακριβά. Τα έχετε, θα μπαίνες στο οικόπεδό σας. Αλλά το οικόπεδο θα φαίνεται ξέφρα από αμπέλι, δεν βάλετε φράχτη και έρχεται ο γείτονας από εδώ και σκάφιες. Θα μπαίνει και φέρνει. Και λέτε, ναι, δεν το έχω καθορίσει, δεν είναι δικό μου. Δεν είπα στο κτηματολόγιο, δεν το πέρασα. Δεν πήγα στο Δήμο να πω ότι εδώ είναι το σύνορό μου. Τέτοια είναι η κυβέρνηση σας. Σας λέω όσο πιο απλά μπορώ τα πράγματα να τα καταλάβετε. Αν είχαμε κηρύξει ΑΟΣ, ακούστε, αν είχαμε κηρύξει ΑΟΣ, από το 1994, τα ίμια θα είχαν άλλη εξέλιξη. Αν είχαμε καθορίσει, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, εάν εφαρμόσουμε ακριβώς τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει και εμείς, βλέπουμε ότι τα ίμια είναι μία εντός ΑΟΣ περιοχή ελληνική 100%. Δηλαδή τα ίμια με την ελληνική ΑΟΣ, όπως πρέπει να είναι με βάση το διεθνές δίκαιο, τα ίμια είναι ελληνικά. Και αυτό είναι το δικό μας κομμάτι γης. Αυτή είναι η ελληνική ΑΟΣ, παρακαλώ. Αυτή που βλέπετε εδώ, όλο το σύστημα μαζί με την Κύπρο. Και οι Τούρκοι παίρνουν δύο μητούλες. Δύο μητούλες. Και δεν παίρνουν μαζί με τη μύτη, το πρόσωπο, το σώμα και τα πόδια. Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν κάνουν το παραμικρό. Καταλάβατε τι κάνουν. Έχετε αντιληφθεί. Έχετε καταλάβει τι κάνουν οι άνθρωποι που κυβερνούν στα χρόνια. Και εδώ ακριβώς έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί υποχωρούμε. Γιατί συνεχώς κάνουμε πίσω. Θα σας το πω τώρα. Γιατί πολλοί φίλοι του Πρωθυπουργού και κάθε Πρωθυπουργού έχουν κοινές μεικτές εταιρείες με την Τουρκία. Με Τούρκους επιχειρηματίες. Γιατί θέλουν να πάμε σε μια, ακούστε τώρα, ελληνοτουρκική ομοσπονδία μέσα από την οποία θα έχει παγωθεί η Ελλάδα, να υπάρχει Ελλάδα. Όχι απλά να είμαστε δορυφόροι. Όχι. Θέλουν ουσιαστικά να έχουν μια ελληνοτουρκική ομοσπονδία όπου η Ελλάδα θα είναι φόρου υποτελής. Μας ξαναπηγαίνουν δηλαδή πριν το 1821. Βήμα-βήμα. Step by step. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Κύπρος υποχωρεί καθημερινά. Έχετε καταλάβει τι είναι στην Κύπρο. Στην Κύπρο τρύπησαν τα παιδιά οι Τούρκοι. Στην Κύπρο οι Τούρκοι τρύπησαν κανονικά. Πήγαν και κάνουν γεωτρήσεις. Τι έλεγε η Ελλάδα. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το διεθνές δίκαιο και τα σύνορα της Ευρώπης. Οι ανοησίες, οι βλακίες και η υποταπή ελεηνή και της άθλιας συμπεριφορά της κυβερνήσεως, της όποιας κυβερνήσεως. Άφησε την Κύπρο για δεύτερη φορά μόνη. Διότι είναι αδύναμη στρατιωτικά. Όχι μόνο το 1974 και τώρα με την ΑΟΣ της. Την αφήσαμε μόνο την αδερφή Κύπρο. Την πουλήσαμε. Όπως πουλήσαμε και την Βόρεια Ήπειρό μας. Όπως πουλήσαμε και τη Μακεδονία μας. Την πούλησαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και λίγο θα πουλήσουν και τη Θράκη μας. Και δεν λέω πράγματα που δεν έχουν γίνει. Θα πουλήσουμε και το Αιγαίο μας. Και την Κρήτη μας ακόμα. Είναι ικανή να σε πουλήσουν όλα. Και όμως ο Έλληνας να επιμένει το ίδιο λάθος. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι Κύπρος. Έχει ισχυρό ναυτικό. Παρά τα όποια προβλήματα. Διαθέτουμε υπεροπλία στο ναυτικό. Σας το λέγα, το ξέρετε. Ακόμη και τώρα η Ελλάς διαθέτει υπεροπλία στο ναυτικό. Εάν κάνει το απερνοημένο ο Ερντογάν
Και αν έχουμε κυβέρνηση σοβαρή ελληνική, όχι το Μητσοτάκη που λέει τα δικά του για τα 6 ναυτικά μίλια. Αλλά πει, αυτό που λέμε εμείς. Ούτε 6, ούτε 12, 200 ναυτικά μίλια. Αν επιχειρήσεις να μου στήσεις γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Και επειδή ήταν μαζεμένα πολλά σκάφη της Τουρκίας εκεί που εμείς έχουμε υπεροπλία κάτω από την Κρήτη, ένα πράγμα θα σας λέω. Μπορεί να πέσει όλο το ναυτικό της Τουρκίας και να βυθιστεί η πάραυτα. Σε 10 λεπτά. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε στα ίδια και δεν κάναμε. Σε 10 λεπτά. Οι Τούρκοι πραγματικά ετοιμάζονται για την τελική σύγκρουση. Αυτό είναι αλήθεια. Για το καλοκαίρι του 20. Θεωρούν ότι έχουν το πλεονέκτημα. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν έχουν τουρισμό πλέον. Εγώ έλεγα εδώ και ένα χρόνο ότι καλοκαίρι δεν γινόταν ένα επεισόδιο. Γιατί ο τουρισμός σου έδινε λεφτά. Τώρα δεν έχουν τουρισμό, δεν του ενδιαφέρει να κάνουν ένα επεισόδιο. Μπορεί να το κάνουν κιόλα. Ένα γεωτρύπανο λοιπόν στη θάλασσα τη νότια Κρήτη που ανήκει στην ελληνική υπαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ίσω να είναι η αρχή. Το χτύπα τη Τουρκία θα διαπραχθεί όταν στείλει ανάμεσα στην Κρήτη και τη Γάβδο πρώτα ένα σεισμογραφικό. Γιατί δεν πάει κατευθείαν το γεωτρύπανο. Θα πάει το σεισμογραφικό για να μετρήσει εμά. Να μας μετρήσει. Και μετά ένα πρωτόγειο τρύπανο. Οι Τούρκοι δεν θέλουν διαπραγμάτευση εκεί. Επιδιώκουν ρήξη και μετά παρέμβαση Τραμπ για να κλέψουν μέρος της θάλασσάς μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ λοιπόν σας λέω το εξής. Πριν πάμε εκεί, άκου γραμμένα για να καταλαβαίνεις και να μαθαίνεις κι εσύ. Πριν πάμε εκεί, η Ελλάδα πρέπει να κλιμακώσει από τη δική πλευρά. Να βγάλει όλο το στόλο στην Ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Όταν κινηθεί το τουρκικό σκάφος, να αρχίσει να το παρενοχλεί μέχρι να πάει εκεί. Θα αναγκαστούν να μαζέψουν δικά τους πολεμικά πλοία. Να τους αφήσουμε να πάνε νότια της Κρήτης. Έχουν και δύο τις φρεγάτες ακόμα. Εκεί λοιπόν, μαζί με τους S-300 που έχει η Ελλάδα στην Κρήτη, έχουμε το συντηρητικό πλεονέκτημα. Να τους βυθίσουμε την αρμάδα για να τελειώνει η ιστορία. Και να μην ξαναβγεί κουνούπι και ρουθούνι. Μην τους αφήσουμε να πάει το σεισμογραφικό χωρίς παρενόχληση, γιατί θέλουμε και συνοδευτικά πολεμικά να πάνε εκεί. Γιατί κάτω από την Κρήτη δεν έχουν άσταθμο, παρά τα πέντε επιθέσεις που λένε ότι έχουν στην Τρίπολη. Έχουν μια παρονική να φτάνουν στην Τρίπολη. Ακόμα δεν κάναν κάτι. Το ελοποιούν. Εκεί λοιπόν να τους βυθίσουμε και να φύγουν οι Μογγόλοι στις στέπες της Ανατολικής Ασίας. Να τελειώνει το παραμύθι. Και δεν είμαι πολεμοκάπηλος ούτε πολεμοχαρής. Έχω παιδιά και οικογένεια, δεν θέλω πόλεμο. Αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο ενδοτισμός. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το πισωγύρισμά μας. Και βλέπετε ότι η ελληνική λύση ακόμη και μέχρι σήμερα όλοι πηγαίνουν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας να τη δουν. Τι να την κάνετε, μωρέ. Εγώ δεν πάω. Δεν πήγα. Τι να πάω να κάνω. Ξέρουμε το θεσμό του πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν έχει αρμοδιότητες, δεν έχει τίποτα. Να πάω να κάνω και να πω φωτογραφίες. Γιατί με ρωτούν πολύ. Τι να πάω να κάνω. Τι μπορεί να μου κάνει μια πρόεδρο που ήταν σωστέ πρόεδρο, σωστέ ω πρόεδρο Δημοκρατία. Ούτε πολιτικό πρόσωπο είναι, ούτε διεθνού κύρου είναι, κύρου αναγνωρισμένοι είναι. Τι να την κάνω. Να μου βάζετε ένα αναγνωρισμένο, καταλαβαίνω, που να πιάνει και ο λόγος του. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέφτει και ο ρόλος Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, για να ξέρετε, για μένα είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή. Αρχίζει να βλέπει ίσως και να τη συμφέρει να συμφωνεί με την Τουρκία. Αν γίνει αυτό, χαθήκαμε. Αν, επαναλαμβάνω, ο Σίση συμφωνήσει με την Τουρκία για την ΑΟΣ στην περιοχή, γιατί η Αίγυπτος ήδη βρέζει με το κοίτασμα ζόρ, Κώστα μου. Ήδη η Αίγυπτος κάνει γεωτρήσεις εκεί που ενώνεται η ελληνική ΑΟΣ με την Αιγυπτιακή. Το έχω πει και άλλη φορά. Κάνουν γεώτρηση, βγάζουν φυσικό αέριο. Είναι το δέντρο του Νείλου, που έφερε μπροστά η Αίγυπτο λοιπόν, και δημιούργησε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν οι Αιγύπτιοι κάνουν ΑΟΣ. Βλέποντας εμάς να μην κινούμαστε με την ΑΟΣ, βλέποντας ότι κολυσιεργούμε εδώ και χρόνια με την ΑΟΣ οι Αιγύπτιοι, σου λέει θα πάμε τους Τούρκους. Δεν θα πάνε γιατί αγαπάνε τους Τούρκους. Όχι. Ξέρουν ότι ο τουρκικός παράγοντας είναι μισητός για την Αίγυπτο. Βλέπουν τη δική μας ολιγορία. Δείτε λοιπόν πού ακριβώς είναι το κέντρο των ζώων. Φαίνεται και δεν λέμε καλά, ρε παιδιά, μάλλον. Φαίνεται ότι είναι γραμμένο. Να. Εκεί που βλέπετε το κέντρο και κάτι ζώων είναι ακριβώς το σημείο που τέρνεται η ελληνική, η κυπριακή ΑΟΣ με την Αιγυπτιακή. Το βλέπεις γραμμένο. Εκεί ακριβώς είναι. Που σημαίνει ότι βρήκα φυσικό αέριο εκεί που υπάρχει κυπριακό κοίτασμα. Για να καταλάβετε τα εγκλήματα που κάνουν οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό οι Αιγύπτιοι βιάζονται. Δεν θα έχουμε κοινά θαλάσσια λοιπόν σύνορα με την Κύπρο, γιατί θα διεμβολήσει.